Θα πάμε στο Δήμο Χερσονήσου, καθώς εκεί τρέχει μια πρωτοβουλία, μια δράση με θέμα «Δόρισε και εσύ τα μαλλιά σου». Μια δράση με αποδέκτες βέβαια καρκινοπαθείς συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Μπαγουράκη, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού νέας γενιάς, διαβίου μάθησης και εθελοντισμού στο Δήμο Χερσονήσου. Κύριε Μπαγουράκη, να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα στους συνεργάτες σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Δόρισε και εσύ τα μαλλιά σου, δηλαδή. Πολύ σωστά. Αυτό είναι μια δράση, είναι μια καινοτόμα δράση για το Δήμο Χερσονήσου και γενικά για την Κρήτη. Είναι από το στόχο πρόληψη, είναι μια εθελοντική ομάδα εντός εισαγωγικών, σαν σύλλογο, σαν ΜΚΟ κάτι, που οι γυναίκες αυτές ήταν παθούσες από τον ιό του καρκίνου. Και ξεκίνησαν έτσι και αυτές από εθελόντριες να μαζεύουν, να φτιάξουν πρώτο το χώρο τους, να υποδέχονται τις γυναίκες που είχαν πρόβλημα με την νόσο αυτή, από ψυχολόγους, από όλα αυτά. Και αξίζει να στηρίζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες των γυναικών αυτών, γενικά του κόσμου αυτού που περνάνε αυτό τον ιό. Και γι' αυτό το λόγο ευαισθητοποιηθήκαμε κι εμείς. Είχαμε έτσι αλλιώς μια παλαιότερη συνεργασία από τον Πολιτιστικό Σύλλογο με την κυρία Λίτσα Ζαχαράκη, που είναι η πρόεδρος, μάλλον εντός εισαγωγικών η αρχηγός της Στόχος Πρόληψης στο Ηράκλειο. Και είχε πάει πολύ καλά τότε η δράση μας. Και έτσι με ευαισθητοποίησε ακόμα παραπάνω τώρα. Οι καιροί που περνάμε είναι δύσκολοι. Τελευταίες μελέτες του ΑΠΟΘΟΥ έδειξαν ότι ο καρκίνος τον τελευταίο χρόνο έχει μεγάλη αύξηση, αλλά λόγω του κορονοϊού και λόγω της νόσου της COVID έχουν πέσει όλοι εκεί απάνω οι επιστήμονες. Αλλά η τελευταία μελέτη έδειξε τώρα τον Απρίλιο. Μάλιστα. Ότι έχουν αυξηθεί τα ποσοστά του καρκίνου, άρα δεν πρέπει να μείνουμε ευσυχαμένοι. Κύριε Μπαγουράκη, να επικεντρωθούμε λίγο στη δράση. Αν κάποιος, κάποια θέλει να βοηθήσει, τι πρέπει να κάνει, πού πρέπει να απευθυνθεί? Υπάρχουν, αν δεν κάνω λάθος, κάποιες προϋποθέσεις? Πολύ σωστά. Για να γίνει κάποιος δωρητής μαλλιών, τα κορίτσια προς μεγάλο ποσοστό, πάνε στο κομμωτήριό τους ή στο σπίτι τους. Πρέπει να είναι από 20 πόντους μέχρι 20 πόντους, να μην έχουν πολλά γκρίζα μαλλιά και να τα κόψουν. Κατόπιν τελειώματος του κοψίματος, επικοινωνούν με τη γραμματεία της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και έτσι τους λέμε εμείς πώς να τα φέρουν, γιατί λόγω μέτρων και τέτοια να μην υπάρχουν συνοστισμοί, να είμαστε με όλα τα μέτρα καλυμμένοι και τα παραδίδουμε εμείς στο στόχο πρόληψη. Αυτό είναι όλο. Είναι πολύ εύκολο. Κόβουν τα μαλλιά τους, μας τα φέρνουν, τα παραδίδουμε εμείς στο στόχο πρόληψη. Εκεί πέρα υπάρχει μια ομάδα εθελοντριών γυναικών που τα ράβουν επί τόπου και τα κάνουν περούκες. Μετά τα δορίζουν στους συλλόγους και τα πάνε στα νοσοκομεία. Κυρίως έχουν συνεργασία με τα νοσοκομεία. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο έτσι χρονοδιάγραμμα, κάποια προθεσμία, η δράση θα συνεχιστεί? Η προθεσμία θα είναι, επειδή τώρα ανοίγουν και τα λυκεία, σιγά σιγά θα ανοίξουν μετά το Πάσχα και τα σχολεία, γιατί θα ενημερωθούν, έχουν ενημερωθεί και όλα τα σχολεία του Δήμου Χερσονήσου για αυτή τη δράση. Οπότε το Πάσχα έρχονται, θα αρχίσουν οι καλοπισμοί, άρα καλό είναι να κόψουν τα μαλλιά τους και μέχρι τους 15 Μαΐου έχουμε περιθώριο. Μάλιστα, να 15 μας στο Δημαρχείο της Χερσονήσου. Μάλιστα. Κύριε Μπαγουράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.